Σε πανηγυρικό τόνο ολοκληρώθηκε και ο τρίτος κύκλος σεμιναρίων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου, καθώς και του Συλλόγου Θεολόγων Ξάνθης. Επιστημονικά υπεύθυνος και διδάσκων του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν ο εγνωσμένος κύρους και πολυβραβευμένος επιστήμονας Αρχιμανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης, ο οποίος ανιδιωτελώς και με μεγάλη προθυμία ανέλαβε το βάρος των εισηγήσεων των σεμιναρίων. Τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα και ο τρίτος κύκλος των σεμιναρίων που διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και τον Σύνδεσμο Θεολόγων Ξάνθης, με ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των σεμιναρίων για το σύνδρομο Down και επ' ευκαιρία αυτού δώσαμε έναν παρηγυρικό τόνο, γιατί όσοι παρακολουθούσαν τα σεμινάρια θα λάμβαναν και ένα συνολικό τίτλο «Παρακολούθηση 75 ωρών των σεμιναρίων που ξεκίνησαν τέλη του 2015». Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους επιμορφούμενους και τον επιμορφωτή, τον εισηγητή για τις πλήρεις εισηγήσεις που είχε και κυρίως τον Μητροπολίτη Ξάνθης, έναν πρωτοπόρο ιεράρχη, ο οποίος συνδράμει με τις δυνατότητες που έχει και το την πνευματική διάβγεια που έχει για την προώθηση αυτών των σεμιναρίων και φυσικά των άλλων συνδιοργανωτή, το Σύνδεσμο Θεολόγων Ξάνθης, που και αυτοί μαζί με εμάς έχουν την οργανωτική ευθύνη αυτής της πρωτοπόρου, των πρωτοπόρων επιμορφώσεων, που είναι ο αριθμός τους ιδιαίτερα υψηλός για τα δεδομένα όχι μόνο της περιφέρειας της Ξάνθης, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας και ίσως και της υπόλοιπης Ελλάδας. Με αυτά τα δεδομένα, είπαμε και στην την ημέρα εκείνη ότι η παρουσία τόσου κόσμου και η επιθυμία να συνεχίσουμε μας δεσμεύει, θα δούμε ποιες δυνατότητες έχουμε και σε κάθε περίπτωση έχουμε και στο μυαλό μας μια πρωτοβουλία να πάρουμε την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά για λόγους αρχής θα θέλαμε αυτή να την ανακοινώσουμε μαζί με τον Μητροπολίτη Ξάνθης και τον Σύνδεσμο Θεολόγων σε μια συνέντευξη τύπου, στην οποία θα καλέσουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί και αυτή αφορά τις επιστήμες της αγωγής, την ειδική αγωγή και είναι πρωτοπόρα για την περιοχή μας. Σε λίγες μέρες θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις γι' αυτό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που βοήθησαν αυτήν την πολύ μεγάλη πρωτοβουλία και την οποία τη φέραμε σε πέρας με μεγάλη επιτυχία. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διοργανώθηκε από την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης στην διοργάνωση με τον Σύνδεσμο Θεολόγων Ξάνθης. Στην αρχική ιδέα διεξαγωγής του προγράμματος στην Ξάνθη είχε ο σχολικός σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Σάββας Μελισσόπουλος, που ανέλαβε και το συνολικό συντονισμό του εγχειρήματος. Το σεμινάριο είναι από τα μεγαλύτερα σε αριθμό συμμετεχόντων επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε όλη την εκπαιδευτική μας περιφέρεια, αφού σε κάποιες θεματικές ενότητες άγγιζε και ξεπέρασε τους 400 επιμορφούμενους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 3 Δεκεμβρίου του 2015 και ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου του 2017 και είχε συνολική διάρκεια 75 διδακτικών ωρών.